Θα παραμείνουμε στα του καιρού και θα καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Αυτό που έχει κάνει φοβερή εντύπωση στους κριτικούς είναι ότι πριν από περίπου 7-8 μέρες είχαμε ένα απόλυτα χειμερινό σκηνικό με χιόνια και λίγες ημέρες μετά έχουμε αφρικανική σκόνη με υψηλές θερμοκρασίες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την αφρικανική σκόνη, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Σήμερα η εικόνα ήταν ακόμα πιο έντονη, τουλάχιστον στα ανατολικά. Σε όλη την Κρήτη, όπως το είπατε και στην αρχή, και στους τέσσερις νομούς, τα επίπεδα σκόνης πραγματικά ήταν αρκετά υψηλά. Δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώθηκε το δυσμενέστερο σενάριο, γιατί εν αρχή φαινόταν ότι οι μεταφορές αυτές θα ήταν κάπως περιορισμένες. Παρόλα αυτά, τα τελευταία στοιχεία και ιδιαίτερα της Πέμπτης προς Παρασκευή έδειξαν πράγματι ότι θα έχουμε κορύφωση αυτής της μεταφοράς, κυρίως για σήμερα Σάββατο. Η οποία εκδηλώθηκε πραγματικά και το είδαμε και μάλιστα και στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπως πολύ καλά υπόθηκε από τις μετρήσεις, ήταν αρκετά υψηλά τα όρια και νομίζω ότι αργότερα ίσως και να ήταν ακόμα λίγο υψηλότερα, ενώ και στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αυτό δηλαδή που βλέπουμε οπτικά, γιατί αν ήταν μόνο στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα σας έλεγα ότι τα προβλήματα θα ήταν πολύ ελάχιστα, αφού και οι πτήσεις γινόντουσαν κανονικά, γιατί ουσιαστικά μόνο το πτυτικό έργο επηρεάζεται. Αλλά βέβαια τις κατώτερες ατμόσφαιρες επηρεάζουν και τον ανθρώπινο οργανισμό και εκεί δυστυχώς υπάρχουν και τα όποια προβλήματα των ανθρώπων αυτών που έχουν έτσι μια ευαισθησία σε αυτή τη σκόνη. Σήμερα οι άνεμοι έπεσαν, δεν ήταν η κατάσταση που βιώσαμε χθες. Όλο το Σαββατοκύριακο θα το περάσουμε με αφρικανική σκόνη στην Κρήτη, κύριε Λέκα. Ναι, αλλά όχι σε αυτά τα επίπεδα ευτυχώς. Η κύρια μεταφορά, δηλαδή η κορύφωση έγινε. Τώρα πλέον η σκόνη μεταφέρεται ανατολικότερα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει βέβαια κάποια θολότητα και πάλι στην ατμόσφαιρα. Δυστυχώς και στα χαμηλότερα στρώματα θα υπάρχει σκόνη, αλλά σε επίπεδα τα οποία θα είναι λίγο πάνω από τα όρια ασφαλείας. Τουλάχιστον έτσι δίνουν τα προγνωστικά στοιχεία, έτσι, γιατί οι μετρήσεις είναι εκείνες που θα το επιβεβαιώσουν. Και μάλιστα φαίνεται ότι πραγματικά αυτές οι μεταφορές συνεχίζονται όλη την επόμενη εβδομάδα. Ευτυχώς όμως, όπως σας είπα, όχι με αυτή την κορύφωση που είδαμε σήμερα. Η παρατεταμένη βέβαια, αυτό που θα γίνει σε παρατεταμένο βαθμό είναι που πολλές φορές ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους και κουράζει, όπως ήταν και το κρύο. Έτσι φαίνεται ότι η σκόνη και η ζέστη θα μας κουράσει την επόμενη εβδομάδα. Άρα, θέλετε να τα πάρουμε λίγο πιο αναλυτικά, να ξεκινήσουμε με την αυριανή ημέρα και να μας πείτε μέχρι πού θα φτάσει αυτό και αν μέσα σε αυτήν την αφρικανική σκόνη έχουμε και λασποβροχές μέσα στην εβδομάδα. Όχι, όχι. Δεν αναμένεται να έχουμε φαινόμενα βροχής, η οποία βέβαια μπορούσε να, έτσι, να χαρακτηριστεί ως λασποβροχή. Όχι. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός και αύριο μάλιστα θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός. Θα έχουμε ως επιτοπλίστων ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν βέβαια και λίγες νεφώσεις. Ίσως πυκνώσουν προς το μεσημέρι το απόγευμα οι αραιές υψηλές νεφώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει κάποια βροχή. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι πράγματι όταν έχουμε τη σκόνη, εξαιτίας του ότι όταν σχηματίζεται νέφωση, υπάρχει πιθανότητα κάποιες βροχοσταγόνες να σχηματιστούν και λόγω βαρύτητας να πέσουν. Αλλά δεν είναι βροχή, αυτό το σημειώνω έτσι. Θα συμβεί αν συμβεί σε πολύ τοπικό επίπεδο και φυσικά όχι γενικευμένα. Και θα είναι λίγες μετρημένες σταγόνες. Κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι καλός. Οι άνεμοι αποκαταστάθηκαν πλέον από δυτικές διευθύνσεις. Μάλιστα στα ανατολικά θα είναι πάρα πολύ ασθενείς και έτσι θα δημιουργούν έτσι ένα θαλάσσιο περιβάλλον πάρα πολύ καλό. Οι θάλασσες θα είναι ήρεμες και πολύ καλές. Βέβαια είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες τους. Κατά τα άλλα η θερμοκρασία θα είναι λίγο και πάλι προς τις εποχής τα επίπεδα, γιατί οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν και αύριο κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Πάντως σήμερα συναντήσαμε και θερμοκρασίες πάνω από 28-30 βαθμούς, όπως και χθες. Όχι, στην Κρήτη δεν νομίζω, γιατί από ό,τι είδα τουλάχιστον στους σταθμούς, οι μέγιστες τιμές καταγράφηκαν εδώ στα δυτικά και ήταν γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα σε κάποιους σταθμούς είδαμε και 25, αλλά αυτό ήταν καθαρά και λόγω γεωμορφολογίας, δηλαδή πολλές φορές οι ειδικές συνθήκες του σταθμού μπορεί να το δηλώνουν αυτό. Πάντως έπεσαν σε σχέση με χθες, πραγματικά χθες τα μάλια είχε πολύ ζέστη. Ναι, σημειώθηκε υψηλότερη με 32,
Αλλά νομίζω ότι το βράδυ αισθανθήκαμε το κρύο, δηλαδή επανήλθε. Ήταν καθαρά λόγω της θερμής μεταφοράς. Ποια ημέρα μέσα στην εβδομάδα, κύριε Λέκα, έτσι θα έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα από την εβδομάδα που ξεκινά την Δευτέρα? Κοιτάξτε, δεν είναι η σκόνη, δυστυχώς, τα μοντέλα τα οποία μας δίνουν τα δεδομένα της σκόνης έχουν να κάνουν σε συνδυασμό φυσικά με τα μετεωρολογικά μοντέλα, είναι λίγο διαφορετικά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι λόγω της εμπειρίας μου, παρακολουθώντας τα χρόνια τώρα, κυρίως για αεροπορικούς σκοπούς βέβαια, θα σας πω ότι μόνο της τελευταίας στιγμής τα δεδομένα είναι τα πλέον φερέγγια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μεταφορές, πράγματι βλέπουμε μεταφορές. Μέχρι προχθές την Παρασκευή φαίνονταν η Τρίτη να είναι αυτή που θα έδινε τα υψηλότερα ποσοστά. Τώρα μεταφέρθηκε και γίνεται Τετάρτη προς Πέμπτη. Άρα καταλαβαίνετε, όχι όμως τα επίπεδα αυτά που βιώσαμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή από αύριο θα το δούμε να υποχωρεί. Παρόλα αυτά θα έχει μικροδιακυμάνσεις μέσα στην εβδομάδα. Και βέβαια οι τελευταίες εξελίξεις μπορεί να φανούν τελευταία στιγμή για να δώσουμε ακριβέστερα έτσι στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε ότι θα περάσουμε μια εβδομάδα η οποία θα έχει τη σκόνη και βέβαια και θα έχει και υψηλές κατά κάποιο τρόπο θερμοκρασίες, λίγο υψηλότερες της εποχής από την Δευτέρα προς την Τρίτη και μετά. Παρά το γεγονός, και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι δεν θα ανέβουν στα επίπεδα τα πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ έντονη πάλι θερμή αέρια μάζα από τα νότια, εξαιτίας των ανέμων. Γιατί οι άνεμοι δεν θα γυρίσουν μόνιμα σε νοτιάδες, θα έχουν ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως και βόρειες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να τροφοδοτεί αέρα από τη θάλασσα, μια θάλασσα η οποία είναι αρκετά ψυχρή, και έτσι θα δούμε τις θερμοκρασίες να έχουν κάποιες διακυμάνσεις. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα τις δούμε να ξεπερνούν και πάλι τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές θα τις δούμε να σημειώνονται αυτά τα νούμερα. Κύριε Λέκα, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Τα τελευταία 5 χρόνια εδώ στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στη χώρα βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις με την αφρικανική σκόνη λίγο πιο έντονα σε σχέση με το 2015 και πριν. Υπάρχει κάποια εξήγηση σε αυτό? Δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι, πρόπερσι το καλοκαίρι, πολύ συχνά βιώναμε αυτή την κατάσταση και αν δεν κάνω λάθος πριν από 3 χρόνια είχαμε βιώσει και μια άκρος αποπνικτική κατάσταση στην Κρήτη με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και βεβαίως μια ατμόσφαιρα πορτοκαλί. Ναι. Όλα τα φαινόμενα της φύσης, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουν ένα ρυθμό επαναληψιμότητας, δηλαδή μια κυκλική επανεμφάνιση. Τα έτη εκείνα τα οποία μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους, οι κύκλοι αν θέλετε, δεν είναι απόλυτα γνωστοί. Παρ' όλα αυτά, μεταφορές σκόνης έχουμε δει και στο παρελθόν και μάλιστα αρκετά έντονες από την εμπειρία μου, σας λέω, θυμάμαι πάρα πολλές φορές. Κατά το παρελθόν όμως, και ιδιαίτερα πριν το 2000, δεν είχαμε καν τα μοντέλα αυτά τα οποία μας έδιναν τις μεταφορές. Στη συνέχεια μπήκανε στη ζωή μας και αυτά τα μοντέλα και μου επιτρέψτε να πω ότι τα τελευταία χρόνια απλά το παρατηρούμε, δηλαδή γίνεται... Τώρα που μιλάτε, ας πούμε, βλέπουμε εικόνες πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από την πόλη του Ηρακλείου και την πόλη των Χανίων, όπου πραγματικά η κατάσταση ήταν άκρως αποπνικτική, δηλαδή η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Πράγματι, αυτό το φαινόμενο μπορεί να το δούμε να επαναλαμβάνεται κάθε 30-50 χρόνια. Πάντως, αυτές οι μεταφορές σκόνης, επειδή ιστορικά υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, θα σας πω ότι φτάνουν μέχρι και τη Σκανδιναβία, φτάνουν μέχρι και την Αγγλία, στην Αμερική. Δηλαδή, έχουμε τεράστιες τέτοιου είδους μεταφορές, αρκετά σημαντικές. Μάλιστα, πολλές φορές παρεμποδίζουν το πτυτικό έργο, γιατί καταλαβαίνετε, οι πτήσεις εντός αυτών των οριακών στρωμάτων γίνεται πάρα πολλές φορές δύσκολη και μάλιστα η προσγείωση σε αεροδρόμια. Τότε νομίζω και εμείς είχαμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα στα αεροδρόμια μας. Έτσι λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο. Απλά τώρα τελευταία το παρατηρούμε περισσότερο, του δίνουμε την δέουσα σημασία και βέβαια μελέτες ενδεχομένως αργότερα, γιατί απαιτεί να υπάρχει ένα αρχείο τέτοιου είδους στοιχείων, ώστε να δούμε αν πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί συγκρίνοντας με πρώτερες χρονικές περιόδους, αν και όπως σας είπα κατά το παρελθόν δυστυχώς δεν είχαμε καταγραφές.
Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.